Ειδών ο Ιησούς την πίστην αυτών, είπε το παραλυτικό, «Θάρση τέκνον, αφέονται εσύ ε αμαρτίες σου». Ο Κύριος, βλέποντας την ορθή πίστη που είχαν οι άνθρωποι οι οποίοι μετέφερον τον παραλυτικό, είπε στον παραλυτικό, «Θάρρος τέκνο μου, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες». Ορθή πίστη είχε και ο παραλυτικός, γι' αυτό και έλαβε τη συγχώρηση των αμαρτιών του. Ορθή πίστη, αγαπητοί αδερφοί, πρέπει να έχουμε και εμείς όλοι μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αν θέλουμε να λάβουμε τη συγχώρηση των αμαρτιών μας, αν θέλουμε να λάβουμε την Θεία Χάρη, διότι αναγκαία προϋπόθεσης εκτός των άλλων για να λάβει κάποιος τη χάρη του Θεού με την οποία και μόνο μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος είναι η ορθή πίστη, η ορθή δόξα, η ορθοδοξία, το να είναι δηλαδή όχι μόνο θεωρητικά αλλά και πραγματικά και ουσιαστικά ορθόδοξος χριστιανός, να έχει ορθή δηλαδή θεώρηση και ορθό φρόνημα για τον Πανάγιο Τριαδικό Θεόν, για τον Πατέρα, για τον Υιόν, για το Άγιο Πνεύμα και για την Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία, όπως την ομολογούμε, αυτή την πίστη μας εις το σύμβολο της πίστεως. Όμως σήμερα, αγαπητοί αδελφοί, η πίστη μας αυτή κινδυνεύει να διαφθαρεί από μια μεγάλη αίρεση η οποία λέγεται συγκριτισμός και οικουμενισμός. Και πρόσφατα η σύνοδος που έγινε στην Κρήτη από τις 19 μέχρι τις 26 Ιουνίου ουσιαστικά προσπάθησε να εισάγει μέσα στην Εκκλησία αυτή την αίρεση. Δυστυχώς βέβαια και με λύπη το λέμε αυτό, αλλά ως ελάχιστοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί οφείλουμε να κάνουμε μια αποτίμηση και να τοποθετηθούμε απέναντι σε αυτή την σύνοδο που στην πραγματικότητα, ενώ λεγόταν και θέλει να λέγεται Αγία και Μεγάλη, κρινόμενη θεολογικά, όπως λέει ο καθηγητής δογματικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ο κ. Τσελεγκίδης, δεν είναι ούτε Αγία κατά κυριολεξία ούτε και Μεγάλη, γιατί δεν είναι Αγία διότι δεν είναι επόμενη της Αγίας Πατράση, δεν ακολουθεί δηλαδή τους Αγίους Πατέρες ούτε τυπικά ούτε ουσιαστικά, αλλά ούτε και Μεγάλη είναι, γιατί δεν ήταν παρούσες σε αυτήν όλες οι αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες, αλλά κυρίως γιατί σε αυτήν είχαν πολύ μικρή και επιλεγμένη αντιπροσώπευση οι αυτές που συμμετείχαν από τους κατατόπους αρχιερείς. Δηλαδή από τις 14 μετείχαν μόνο οι 10 αυτοκέφαλες εκκλησίες, αλλά και οι 10 αυτές απλώς είχαν κάποιους επιλεγμένους αντιπροσώπους και δεν ήταν παρόντες όλοι οι αρχιερείς, οπότε δεν είναι μεγάλη σύνοδος. Άλλωστε οι 4 αυτοκέφαλες εκκλησίες που απουσίαζαν αιτιολογημένα αντιπροσωπεύουν και αριθμητικά το μεγαλύτερο ποσοστό των Ορθοδόξων Χριστιανών. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι αυτή η σύναξη των αρχιερέων δεν είναι ούτε καν μια τοπική σύνοδος, αλλά μάλλον είναι, όπως λέει ο καθηγητής, μια ιδιότυπη διευρυμένη προσυνοδική διάσκεψη αρχιερέων με 10 προκαθημένους ή ένα συνέδριο 10 συγκεκριμένων αυτοκέφαλων εκκλησιών, οι οποίες αντιπροσωπεύτηκαν από τους προκαθημένους τους και το πολύ από 24 κατ' επιλογή αρχιερείς. Δεν είναι καν μια τοπική σύνοδος, γιατί στην τοπική σύνοδο συνέρχονται και ψηφίζουν όλοι οι μετέχοντες σε αυτήν αρχιερείς. Στην παρούσα όμως διάσκεψη συνέδριο, σύμφωνα με τον κανονισμό της λειτουργίας της, ψήφο είχαν μόνο οι παρόντες 10 προκαθήμενοι. Και αυτή η πράξη είναι πρωτοφανής στην εκκλησιαστική μας ιστορία και αυθαίρετη και δεν συνάδει καθόλου
με την εκκλησιολογικού χαρακτήρα πρακτική των έως σήμερα Ορθοδόξων Συνόδων, οι οποίες προϋποθέτουν την αγιοπνευματική ισότητα όλων των αρχιερέων, πράγμα που εμφαίνεται στην ισότιμη ψήφο τους. Όλοι οι αρχιερείς, ακόμα και οι πατριάρχες, είναι ισότιμοι μεταξύ τους, μετέχουν στον τρίτο βαθμό της ιεροσύνης και στις συνόδους όλοι έχουν από μία ψήφο. Δεν επιτρέπεται να καταλύεται αυτή η ισοτιμία των επισκόπων, διότι τότε εισάγεται ένα παπικό σύστημα μέσα στην Εκκλησία. Κανείς απολύτως επίσκοπος, μηδέ του Προέδρου της Συνόδου εξαιρουμένου, δεν είναι άνευ ίσον στην επισκόπων του. Όλοι οι επίσκοποι είναι ίσοι μεταξύ τους και κανένας δεν είναι ανώτερος του άλλου. Αυτό που ίσχυσε στην παρούσα διάσκεψη στην Κρήτη παραπέμπει έμεσα σε μια σαφή μορφή παπισμού, έστω και αν η ψήφος των προκαθημένων έχει συλλογικό χαρακτήρα. Κατά συνέπεια, οι αποφάσεις της παραπάνω προσυνοδικής διάσκεψης ή του παραπάνω αρχιερατικού συνεδρίου δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα, δηλαδή δεν μπορούν να υποχρεώσουν κανέναν να τηρήσει αυτές τις αποφάσεις. Καμία ισχύ όχι μόνο για όλη την Εκκλησία, αλλά και για τις τοπικές αυτοκέφαλες εκκλησίες που αντιπροσωπεύθηκαν στο αρχιερατικό αυτό συνέδριο, δεν έχουν καμία ισχύ για τα μέλη αυτών των εκκλησιών αυτές οι αποφάσεις, αφού οι μετέχοντες αρχιερείς δεν είχαν δικαίωμα ψήφου, επομένως δεν αντιπροσώπευαν και τα ποιμνιά τους. Ουσιαστικά δηλαδή τα ποιμνιά τους δεν εκφράστηκαν μέσω των αρχιερέων. Και όταν γίνεται μία σύνοδος πρέπει να εκφράζονται οι πάντες, και οι αρχιερείς και οι ιερείς και ο απλός λαός. Οι αποφάσεις είναι άκυρες και για τον πρόσθετο λόγο της αρχής της ομοφωνίας, η οποία παραβιάστηκε με τη μη παρουσία των τεσσάρων πατριαρχείων. Δηλαδή είχαν αποφασίσει ότι οποιαδήποτε και αν είναι η απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται ομόφωνα και από τις 14 εκκλησίες. Μα ήδη οι 4 δεν ήταν παρούσες, επομένως παραβιάστηκε η αρχή που είχαν ήδη θέσει για τη σύνοδο αυτή. Τα Πατριαρχία Αντιοχίας, Ρωσίας, Βουλγαρίας και Γεωργίας απήχαν από τη σύνοδο. Επιπροσθέτως, οι αποφάσεις της ιδιόρυθμης αυτής συνόδου του Κολυμπαρίου δεν είναι δεσμευτικές για την Ελλαδική Εκκλησία και για μας όλους, για τα μέλη της Εκκλησίας αυτής, για έναν πρόσθετο λόγο. Γιατί ο προκαθήμενος της Εκκλησίας μας, αντί να υποστηρίξει την ομόφωνη θέση της ιεραρχίας της Εκκλησίας μας, στο έκτο κείμενο εισηγήθηκε άλλη θέση, η οποία έγινε αποδεκτή από τις 9 άλλες αυτοκέφαλες εκκλησίες. Πρακτικώς αυτό σημαίνει ότι η θέση του σώματος της ελλαδικής ιεραρχίας δεν εκπροσωπήθηκε. Οπότε με βάση τον κανονισμό λειτουργίας της διάσκεψης, στο έκτο κείμενο δεν υπήρχε ομοφωνία. Άρα το κείμενο είναι άκυρο, γιατί η πρόταση η οποία προτάθηκε από τον προκαθήμενο της Ελλαδικής Εκκλησίας δεν ήταν αυτή η πρόταση για την οποία τον είχε εξουσιοδοτήσει η ιεραρχία να υποβάλει στη Σύνοδο. Αυτά ως προς το κανονικό και το τυπικό μέρος της Συνόδου, που αποδεικνύουν ότι η Σύνοδος δεν είχε κανονικότητα και δεν είναι ουσιαστικά Σύνοδος και δεν έχει και καμία ισχύ, ουσιαστικά είναι άκυρη. Αλλά αν δούμε και το ουσιαστικό μέρος, το οποίο αφορά στην πίστη μας, πρέπει να πούμε ότι στη σύνοδο αυτή του Κολυμπαρίου της Κρήτης επιχειρήθηκε μια θεσμικού χαρακτήρα πνευματική έκπτωση από τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Δηλαδή προσπάθησαν θεσμικά και συνοδικά να κατοχυρώσουν την αίρεση του οικουμενισμού. Επιχείρησαν, γιατί οπωσδήποτε δεν τα κατάφεραν για τους λόγους που είπαμε, αλλά και για τους άλλους λόγους που θα αναφέρουμε. Στην Κρήτη όχι μόνο δεν καταδικάστηκε καμία ετεροδοξία, καμία αίρεση, αλλά και επιχειρήθηκε μια φοβερή θεσμικός έκπτωση από την συνοδικώς οριοθετωμένη πίστη της Εκκλησίας.
μια έκταση ουσιαστικά από τον όρο πίστεως της δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου. Συγκεκριμένα πρόκειται για την έκπτωση από τη δογματική διδασκαλία του Συμβόλου της Πίστεως που αναφέρεται στην ταυτότητα της Εκκλησίας καθεαυτήν. Τι ομολογούμε στο Σύμβολο της Πίστεως? Ομολογούμε ότι πιστεύουμε εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Τα πράγματα είναι σαφή και ξεκάθαρα. Η Εκκλησία είναι μία και είναι η Αγία Ορθόδοξος Εκκλησία. Όμως στη διάσκεψη της Κρήτης, 10 αυτοκέφαλες εκκλησίες, μεταξύ των οποίων και η Εκκλησία της Ελλάδος, αποδέχτηκαν αθεολόγητα τη βαπτισματική θεολογία, δηλαδή ότι και οι άλλες παρασυναγωγές, οι Ρωμακαθολικοί, οι Προτεστάντες, οι Μονοφυσίτες, οι Κόπτες, οι Νεστοριανοί, οι Μαρονίτες, οι Αντιχαλκιδόνοι, οι Μονοθελίτες, όλοι αυτοί έχουν βάφτισμα και ακόμα αποδέχτηκαν έμεσα και την θεωρία των κλάδων, σύμφωνα με την οποία, προτεσταντικής προελεύσεως αυτή η θεωρία, η Εκκλησία είναι σαν ένα δέντρο που έχει πολλά κλαδιά και ένα από τα κλαδιά τέλος πάντων είναι και η Ορθόδοξη Εκκλησία. Αλλά όλα αυτά βεβαίως είναι αιρέσεις και έμεσα λοιπόν πλην σαφώς αναγνώρισαν ως εκκλησίες τους Ρωμαιοκαθολικούς, τους Μαρονίτες, τους Νεστοριανούς, τους Μονοφυσίτες, τους Μονοθελίτες, όλους αυτούς οι οποίοι καταδικάστηκαν για την χριστολογική τους αίρεση από σειρά Οικουμενικών Συνόδων. Από την Τρίτη μέχρι την Έκτη, σε όλες αυτές τις συνόδους καταδικάστηκαν όλοι αυτοί ως αιρετικοί, αλλά αναγνώρισαν ως εκκλησίες και την παστερμία των Προτεσταντών, που αντιπροσωπεύονται στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των λεγόμενων Εκκλησιών. Και οπωσδήποτε όλο αυτό, λέει ο κύριος καθηγητής, είναι πνευματική παραφροσύνη και πνευματικό πραξικόπημα. Όλη αυτή η απόπειρα να εισαχθεί στην Εκκλησία η αίρεση του Οικουμενισμού και να ονομαστούν Εκκλησίες όλες αυτές οι ομάδες, οι θρησκευτικές, των αιρετικών που έχουν καταδικαστεί από τις Οικουμενικές Συνόδους. Και αυτό στην πράξη είναι ο Οικουμενισμός και ο Συγκριτισμός. Δεν γεννήθηκε ο θυμός, το έλογο νεύρο της ψυχής των συνοδικών αρχιερέων προς τους νοητούς λύκους της Εκκλησίας. Απέναντίας οι λύκοι ονομάστηκαν πρόβατα, οι αιρετικοί ονομάστηκαν μέλη της Εκκλησίας, της μίας και μόνης λογικής πύρνης της Εκκλησίας. Και από αυτό το αποτέλεσμα συμπεραίνουμε ότι στην Κρήτη δεν έγινε η αναμενόμενη από το ευλαβές πλήρωμα της Εκκλησίας σύσκεψη των συνοδικών αρχιερέων με το Άγιο Πνεύμα, ούτε και λειτουργήσε η σφενδόνη του Αγίου Πνεύματος για την εκ νέου καταδίκη των αιρετικών. Σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, για να είναι μια σύνοδος κανονική, θα πρέπει να καταδικάσει όλες τις αιρέσεις που υπήρξαν μέχρι τώρα και υπάρχουν και σήμερα στην Εκκλησία και απειλούν την Εκκλησία. Και επιπλέον να μην εισάγει καινούργιες αιρέσεις και ακόμα να γίνει αποδεκτή σύνοδος από την δογματική συνείδηση του λαού. Καμία από αυτές τις προϋποθέσεις δεν εκπληρώθηκε στη σύνοδο αυτή της Κρήτης. Ειδικότερα για τους Ρωμαιοκαθολικούς, ομολογήσαμε λεκτικώς την πίστη μας στον όρο της Δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου, πρακτικώς όμως ακυρώσαμε αυτή την πίστη, αναγνωρίζοντας ως εκκλησίες όχι μόνο αυτούς, αλλά και άλλες χριστιανικές κοινότητες που αντίκειται στον όρο αυτό δια του Φιλιόκβε. Πιστεύουν αυτοί όλοι οι αιρετικοί στο Φιλιόκβε, δηλαδή ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Υιού. Και ως γνωστόν, οποιαδήποτε προσθήκη στο σύμβολο της πίστεως, ακόμα και η ερμηνευτικώς σωστή, καταδικάζεται από όλες τις Οικουμενικές Συνόδους μετά την Τρίτη και όσοι το κάνουν αυτό, ορίζεται να καθερούνται και να φορίζονται από την Εκκλησία. Και όμως οι Ρωμαιοκαθολικοί έχουν αλλάξει το σύμβολο της πίστεως, έχουν προσθέσει ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Υιού, και εμείς όμως δεν τους λέμε αιρετικούς, αλλά τους ονομάζουμε, δηλαδή αυτή η σύνοδος στην Κρήτη θέλει να τους ονομάζει εκκλησίες. Σαφώς λοιπόν το Φιλιόκβε ως προσθήκη καταδικάζεται έμεσα και αυτόματα και ετεροχρονισμένα από οι Οικουμενικές Συνόδους ως αίρεση.
αφού εκπίπτουν από την Εκκλησία όσοι το υιοθετούν ως προσθήκη κατά την απόφαση των νοτέρων συνόδων. Και γι' αυτό η ετεροδοξία του Φιλιόκβη, των Ρωμαιοκαθολικών και όλων των Προτεσταντών είναι κατεγνωσμένη αίρεση. Και μόνο γι' αυτό το λόγο είναι αίρεση, αλλά δεν είναι μόνο αυτός. Έχουν και πλήθος άλλων αιρετικών δοξασιών που έχουν προσθέσει μέσα στην πίστη και έχουν αλλοιώσει την Ορθόδοξη πίστη. Άλλωστε η προσθήκη του Φιλιόκβε καταδικάστηκε επί μεγάλου φωτίου στη σύνοδο του 879-880, που είναι η 8η οικουμενική στη συνείδηση της Ορθόδοξης Εκκλησίας και στην οποία μετήχε και αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Ρώμης. Ενώ καταδικάστηκαν και άλλες κακοδοξίες του Ρωμαιοκαθολικισμού για την ταύτιση ουσίας και ενέργειας στον Τριαδικό Θεό, για τον κτιστό χαρακτήρα της Θείας Χάρης στη Συνόδος του 1341 και 1351, αλλά και ο Προτεσταντισμός καταδικάστηκε από σειρά συνόδων στην Ορθόδοξη Ανατολή 1638, 1642, 1691. Τώρα έρχεται αυτή η ψευδοσύνοδος να πει ότι αυτοί όλοι οι καταδικασμένοι αιρετικοί είναι μέλη της Εκκλησίας. Και βεβαίως δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό. Κατά συνέπεια δεν είναι δυνατόν σε ένα συνοδικό δογματικό χαρακτήρα κείμενο να μην υπάρχει θεολογική ακρίβεια και οι ετερόδοξοι να αναγνωρίζονται ως Εκκλησίες. Και αυτό θα σήμαινε ή ότι γίνεται συνειδητή έκπτωση από το εκκλησιαστικό δόγμα στο εκκλησιαστικό δόγμα ή ότι υπάρχει διγλωσία με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Με την ψήφιση του έκτου αυτού κειμένου που ψηφίστηκε στην Κρήτη, που χαρακτηρίζεται για τις σκόπιμες ασάφειες και ιδιαίτερα για τις θεολογικές αντιφάσεις του, η αρχιερατική διάσκεψη στην Κρήτη κατοχύρωσε θεσμικά τον οικουμενισμό, εισάγοντας έτσι και προωθώντας την εκκλησιολογική σύγχυση στις συνειδήσεις των πιστών. Πράγματι, οι πιστοί σήμερα, οι απλοί άνθρωποι συγχαίονται και λένε «Μα τι γίνεται, υπάρχουν και άλλες εκκλησίες και οι άλλοι είναι αιρετικοί». Αυτό σκόπιμα γίνεται για να περάσει ο διάβολος τα δικά του μηνύματα μέσα στη σύγχυση. Στην παράγραφο 16 που ψηφίστηκε στην Κρήτη του έκτου κειμένου σημειώνονται τα εξής. Ένα από τα κύρια όργανα στην ιστορία της οικουμενικής κινήσεως είναι το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Παράλληλα υφίστανται και άλλοι διαχριστιανικοί οργανισμοί και περιφερειακά όργανα, όπως η Διάσκεψη των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, το Συμβούλιο Εκκλησιών Μέσης Ανατολής και το Παναφρικανικό Συμβούλιο Εκκλησιών. Βλέπετε, σε όλα υπάρχει η λέξη Εκκλησίες. Άρα όλοι αυτοί έμεσα αναγνωρίστηκαν ως Εκκλησίες από εμάς, από τους συνοδικούς στην Κρήτη. Και αυτά μετά το Παγκοσμίο Συμβούλιο Εκκλησιών, όλες αυτές οι υπόλοιπες διαθρησκειακές, διαχριστιανικές προσπάθειες, όλα αυτά εισάγουν ουσιαστικά τον οικουμενισμό και την αίρεση μέσα στην Εκκλησία όταν τα αναγνωρίζουμε. Την αποδοχή του όρου Εκκλησία για τους ετεροδόξους και ιδιαίτερα για τους Προτεστάντες συναντούμε κατά κόρον και στις παραγράφους 19 και 21 στο ίδιο κείμενο. Όλα αυτά θα πρέπει να γνωρίζουμε, αδελφοί μου, και σταματώ εδώ τώρα, ότι εισάγουν μέσα στην Εκκλησία μας αυτή την πανέρεση του οικουμενισμού για την οποία ο Άγιος Πατήρ Εφραίμ Κατουνακιώτης είχε ζητήσει πληροφορία από τον Θεό και είχε λάβει την πληροφορία με μια αφόρητη δυσοδεία η οποία γέμισε το κελί του. Ρώτησε δηλαδή τον Θεό τι είναι ο οικουμενισμός και πήρε ως απάντηση μια αφόρητη δυσοδεία η οποία τον έκανε 3 μέρες να μην μπορεί να μπει στο κελί του. Και κατάλαβε ο Άγιος αυτός γέροντας ότι το πνεύμα αυτό του συγκριτισμού, του οικουμενισμού, ότι όλοι δηλαδή είναι εκκλησίες και μέσω όλων και των Προτεσταντών και των Ρωμαιοκαθολικών και των μονοφυσιτών σώζεται ο άνθρωπος, όλη αυτή η διδασκαλία είναι μια βρωμερή διδασκαλία του διαβόλου και ένα πολύ μεγάλο ψεύδος του διαβόλου. Ο Κύριος ειδών λέει την πίστη αυτόν θεράπευσε, συγχώρησε και θεράπευσε τον παραλυτικό. Και εμείς, αδελφοί μου, τα λέμε όλα αυτά γιατί ως απλοί ελάχιστοι πιστοί θα πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι
να ενδιαφερόμαστε για, για ό,τι γίνεται στη μητέρα μας την Εκκλησία και να παραμείνουμε ορθόδοξα και πιστά τέκνα της. Όποιος εναντιώνεται στην αίρεση, ακόμα και αν αυτή ψηφίζεται από αρχιερείς, δεν σημαίνει ότι εναντιώνεται στην Εκκλησία, αντίθετα παραμένει στην Εκκλησία και υποστηρίζει την Εκκλησία. Ας παρακαλούμε τον Κύριο να διώχνει μακριά από την Εκκλησία τις αιρέσεις και τους αιρετικούς και να ευχόμαστε όλοι όσοι συγχύζονται, συγχαίουν και αναμειγνύουν αυτά που δεν αναμειγνύονται να μετανοήσουν και να επιστρέψουν πραγματικά στην Ορθόδοξη πίστη, έτσι ώστε να έχουν και αυτοί μετοχή στη χάρη του Θεού και όλοι μας να ζούμε στη Βασιλεία του Θεού και τώρα και στους αιώνας. Αμήν.